Κάτω από αυξημένα μέτρα ασφαλείας έγινε η άφιξη του Γερμανού Υφυπουργού Παιδείας και Έρευνας, Τόμας Ράχελ, στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Ηράκλειο, την οποία και εγγενίασε σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στη σχολή του ΟΑΕΔ. Hier in Kreta die Chance schaffen, dass junge Leute. Η Ευρώπη γενικώς προσφέρει πολλές ευκαιρίες και εργασία και για κατάρτιση. Όμως με αυτό εδώ το έργο, με αυτή την πειραματική σχολή, προσπαθούμε εμείς επιτόπου στην Ελλάδα να δημιουργήσουμε τις δυνατότητες να γευτούν ουσιαστικά τα πλεονεκτήματα αυτής της κατάρτισης στα τουριστικά επαγγέλματα οι νέοι. Για αυτούς που πραγματικά έχουν αξιόλογες σπουδές και επαγγελματικές δεξιότητες. Για αυτούς που δουλεύουν ή θα δουλέψουν σε αξιοπρεπείς εργοδότες. Για όλους αυτούς, η ιστορία προδιαγράφεται διαφορετικά. Όπως δήλωσε ο κύριος Ράχελ, η σχολή η οποία λειτουργεί στα πρότυπα του γερμανικού μοντέλου εκπαίδευσης θα καταγράψει μια λαμπρή πορεία και θα προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση στους νέους. Έτσι ώστε να μπορούν να είναι ένα έμψυχο δυναμικό για τα ξενοδοχεία, το οποίο θα είναι άρτια καταρτισμένο. Και βλέπουμε ότι όλο και περισσότερες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για αυτό το μοντέλο και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μέσα σε αυτό το δίκτυο. Παράλληλα, ο Τόμας Ράχελ αναφέρθηκε στις προοπτικές που ανοίγονται στους νέους, αλλά και στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Η Κρήτη, τόνισε, μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και πρόσθεσε ότι η σχολή είναι αποτέλεσμα συνεργασιών και όχι μνημονίου μεταξύ 6 χωρών. Das schafft in Berufsperspektive. Αυτοί οι ισχυρισμοί ότι αυτή η σχολή είναι μια συνέπεια, μια απόρρεια του μνημονίου δεν στέκουν ασφαλώς. Αυτή η σχολή είναι το αποτέλεσμα μια συνεργασία μεταξύ 6 χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ισπανία, η Λετωνία και η Ιταλία και η Ελλάδα, όπου προσπαθούμε ιδιαίτερα στο κομμάτι του τουρισμού να προσφέρουμε τα πλεονεκτήματα που σας ανέφερα, γιατί εδώ, πέρα από τη θεωρητική εκπαίδευση, προσφέρουμε στους νέους και μια ένδοη επιχειρησιακή επαγγελματική κατάρτιση, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ξενοδοχεία και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Στις προσπάθειες της κυβέρνησης για τη μείωση των εφιαλτικών ποσοστών ανεργίας, αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Κεγκέρογλου. Στη χώρα μας το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού, εγγύηση για την νεολαία και ΕΚΤ μαζί, περίπου 388 εκατομμυρίων και θα απευθυνθεί, απευθύνεται ήδη σε 240.000 νέους ηλικίας από 15 έως 24 ετών. Η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Κρήτη είναι η δεύτερη που λειτουργεί μετά τη Σχολή της Αθήνας και χρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας. Η προσπάθεια όμως που γίνεται αυτή είναι μια παράλληλη, θα έλεγα, οδός που ακολουθείται, αν θέλετε, μέσα από τις σχολές του ΟΑΕΔ. Η μαθητεία δηλαδή γίνεται σε συνεργασία με το Γερμανικό Υπουργείο και τον ΟΑΕΔ και βοηθάει σίγουρα την τουριστική εκπαίδευση. Αν και μέλη του ΕΠΑΜ Ηρακλείου ετοίμασαν θερμή υποδοχή στον Υφυπουργό Παιδείας της Γερμανίας, τελικά επικράτησε ηρεμία.